Δύσκολες είναι οι τελευταίες ημέρες για την Αλίκη Κατσαβού, καθώς, όπως ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την 3η 13 Αυγούστου το πρωί, έφυγε από τη ζωή η πολύ αγαπημένη της μητέρα. Αφού πραγματοποιήθηκε η κηδεία της τη Δευτέρα 12 Αυγούστου η ίδια κατάφερε να βρει τα λόγια για να την αποχαιρετήσει και δημόσια και το έκανε άναρτοντα το προφίλ της μερικές φωτογραφίες της, τις οποίες συνόδευσε με ένα μακροσκελές και άκρο συγκινητικό κείμενο, Η σπαρακτική ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τον θάνατο της Μητέρα της. Κοίταζα φωτογραφίες. Διάλεξα μια για τη χθεσινή κηδεία. Σου χα γιατί καιρό τώρα μου έλειπαν τα αστεία σου, ο δυναμισμός σου, η αγάπη σου για τη ζωή και για εμάς. Το δέχτηκα με συντριβή πως και οι θεοί λιγοστεύουν. Γιατί ήσουν η θεά μου. Ήσουν πάντα το πρότυπό μου για την ομορφιά, την εσωτερική δύναμη και τη μητρότητα. Είχες για χρόνια την μπουτίκ που ονειρεύτηκε στο κολονάκι είχε λιώσει παπούτσια να περπατά στην περιοχή, με εμένα στο καρότσι όπω έλεγε, μέχρι να βρει ένα χώρο κατάλληλο για να τη φτιάξει, και τελικά τα κατάφερε. Και μα έπαιρνε μαζί σου, τι δυο σου κόρε, στην Ολλανδία, στην αδελφή σου, για να φέρει ρούχα. Και όταν εκεί στην Ολλανδία εξέφρασε την επιθυμία σου να δει το φιλέλληνα υπουργό Μαξ Βαντέρ Στουλ, κανεί δεν πίστευε ότι θα το καταφέρει. Τελικά λάβαμε οικογενειακά θερμή υποδοχή από τον Υπουργό και αυτό είναι μια απόδειξη του χαρακτήρα. Έραβε για την μπούτιξ σου μέχρι που έκλεισε. Μα μεγαλύτερο άγχο είχε όταν μου έραβε τον ηφικό μου για τον πρώτο μου γάμο. Από το 2001 μου έραβε για το θέατρο. Οι σκηνογράφοι σε ζητούσαν να πα να ράψει και για άλλου θεάσου και δεν πήγαινε θα τα προσέχω και θα φοράω τα κοστούμια σου, στις παραστάσεις μου, για να θαυμάζουν όλοι το ξεχωριστό ταλέντο σου στη ραπτική. Αυτά θα είναι ένα διαχρονικό μνημείο της αγάπη, πόσα λίγα σου έδωσε η ζωή Άννα και πόσα πολλά έκανες με αυτά μαμά. Αν είχα τη δύναμή σου. Μας μεγάλωσε τοργικά την αδελφή μου και μένα και μας δίδαξες πολλά. Ξεκουράσου τώρα. Σε αγαπάμε πολύ. Γεν, 11 Ιουλίου 1933. Φαν, 11 Αυγούστου 2024, έγραψε και αμέσως γέμισε με μηνύματα και σχόλια συμπαράστασης από τους ακόλουθούς της.